Αποκαλυπτικός για ακόμα μια φορά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά την πρώτη του παρουσία στην Ηλία υπό την ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό. Ο πρώην Επίτροπος κατά τη διάρκεια της συνάντησης γνωριμίας που είχε με δημοσιογράφους της περιοχής τόνισε ότι τον οδήγησαν στην Ηλία πολιτικοί αλλά και συναισθηματικοί λόγοι. Όλα αυτά λοιπόν φτάνουν σε ένα σημείο που επιστρέφω και είμαι μπροστά σε ένα νέο κύκλο. Αυτό το κύκλο λοιπόν επέλεξα να τον ανοίξω εδώ στην Ηλία. Σαν μια μορφή συμβολή, ή παρενηθώ, όχι πρόσφατα, συμβολή, μαζί με όλους τους άλλους, στον αυτόν τον τόπο να πηγαίνει ακόμα πιο μπροστά, ακόμα πιο ψηλά και με τη συμμετοχή όλων με τις ιδέες μας, τις δυνατότητές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Μάλιστα, η πρόταση για να κατέλθει στην Ηλία, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, είχε γίνει και πριν από έναν χρόνο από πρόσωπα του νομού, οι οποίοι τον επισκέφθηκαν στην Αθήνα και του το πρότειναν. Ωστόσο, τότε οι συνθήκες δεν ήταν ακόμα όριμες για να αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Σε κάποια στιγμή, πριν από ένα χρόνο περίπου, μου έγινε μια επίσκεψη στην Αθήνα από μια ομάδα γνωστών Ηλίων και μου είπαν για ποιο λόγο να σκέφτεσαι να είσαι υποψήφιος και στην Ηλία. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, εκείνη τη στιγμή ενδιάστηκα. Ήταν κάτι το οποίο μπορεί να είχα σκεφτεί στο παρελθόν, αλλά ήδη είχε πάρει μια πορεία η δική μου πολιτική διαδρομή, αρχής γενομένης από τον καιρό που κατέβηκα βουλευτής στην Αθήνα και στη συνέχεια τα γνωρίζετε όλα. Όταν η πρόταση επανήλθε πριν από 2 μήνες με την καταλυτική συμβολή του τύπου, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος όχι μόνο το αποδέχτηκε, αλλά την μετέτρεψε, όπως είπε, και σε δική του επιλογή. Αρχικά η ιδέα της Ηλίας τον ενθουσίασε και πλέον του δίνει επιπλέον πολιτικά κίνητρα. Πριν λοιπόν από 2 περίπου μήνες, επανήλθε το θέμα. Και πρέπει να σας πω ότι φταίτε. Διότι επανήλθε μέσω του τύπου. Ξαφνικά διαπιστώνω μια μέρα, μάλιστα έρχονται και με το τύπο, λένε υπάρχει μια πληροφορία ότι σκέφτεσαι να κατέβεις στην Ομοσπονδία. Λέω, άσχετα με την αγάπη μου για τον τόπο, τέτοια πρόταση δεν μου έχει γίνει. Το σκέφτεστε, λέω, και δεν το σκέφτεστε. Όπου και να είσαι στην πολιτική, από όποια πόρτα και να θέλεις να είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή, από πίσω πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση. Δεν σας κρύβω ότι κυρίως στα θέματα που είχα διαχειριστεί παλιότερα, αλλά και ως επισκέπτης, έβλεπα αυτό που νιώθω και σε καθημερινά. Ότι η ίδια δεν είχε πάρει τη θέση που της άξιζε και της αναλογούσε, στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας. Όπως επεσήμανε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, το ενδιαφέρον του για την Ηλία ήταν διαχρονικό, ενώ όπως είπε χαρακτηριστικά έχει συνδέσει σε τέτοιο βαθμό τα παιδικά του χρόνια με την περιοχή, που ακόμα θεωρεί ότι στην Κουρούτα είδε για πρώτη φορά θάλασσα. Καθόλου τη διάρκεια αυτής της περίοδου, εγώ έρχομαι πάρα πολύ συχνά, πολύ πιο συχνά από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα, και μιλάω εδώ γιατί μέχρι και πριν από λίγους μήνες, ζούσαν εδώ τα αδέρφια του πατέρα μου. Δεν τα ξέρατε. Όσοι ήσαν στην Αμαλιάδα, γνώριζαν και ήταν περισσότερο συγκινικές οι σχέσεις. Περνάγαμε τα καλοκαίρια μας εδώ, θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια, γιατί μέχρι 10 χρονών εδώ ήμουν.